Ταραχτήκαμε. Όλοι μας. Ήταν κάτι που δεν το περιμένεις. Η κυρία Χριστοπούλου περισσότερο μάλλον. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Χατζηφωτίου. Μία από τις γυναίκες που έχω σημαδεύσει τη ζωή σας, έτσι. Τη βλέπετε φέτος. Ναι. Φέτος στο Next Top Model τη βλέπετε την Έλενα και πώς σας φαίνεται. Τη βλέπω, τρώω μαζί καμιά φορά. Έρχεται εδώ, τρώω μαζί. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Αλλά έχει σκληρό χαρακτήρα. Με την Έλενα ήμουν 7 χρόνια μαζί. Αγαπούσα πάρα πολύ. Μόλι ότι μου έμεινε τόσα χρόνια μαζί. Στην Κυφσιά μέναμε τότε σε ένα σπίτι που είχα χτίσει εγώ. Με την Έλενα λέτε ότι έχετε σπάσει το ρεκόρ σας, έχετε φτάσει στην εφταετία. Ναι. Αυτό που σας κράτησε κοντά της. Η ομορφιά της και το σώμα της και η ομορφιά της ήταν πολύ ωραία, καλοβαλμένη. Και τη βλέπεις πως είναι ντυμένη και αυτή έχει ταλέντο στο ράψιμο και σε όλα αυτά. Παιδιά, μήπως κάτι δεν κατάλαβε σωστά. Για το ράψιμο. Μα δεν είναι καλύτερα να μας τα πει η ίδια η Έλενα Χριστοπούλου. Είναι μαζί μας. Έλενα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοίταξε, ό,τι και να πούμε εμείς είναι πραγματικά λίγο. Οπότε, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μαζί να σε ακούσουμε. Μαζί με τη λωρίδα της Γάζας και τη φωτιά της Πόρνια είναι το επόμενο θέμα το οποίο είναι πολύ hot. Αλλά τουλάχιστον είμαι ωραία, παιδιά. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Αφενός είμαι ωραία, αφετέρου δεν ξέρω να ράβω. Δεν μπορώ να ράψω ούτε κουμπί. Απλά ήθελα απλά να το γιορτώσω αυτό. Γελάς. Τι κάνω, θα μιλάω μόνη μου. Γελάω, τι να κάνω τώρα. Το Ζάχο τον αγαπώ. 24 συναπέτει και όχι 7. Εκεί έγινε ένα τόπιμα. Με έχει ορίσει σαν άνθρωπο. Είναι ο μέντορας μου, πραγματικά. Είναι ένα άνθρωπο που λατρεύω. Σχέση δεν είχαμε ποτέ. Θα ήθελα, αλλά γεννήθηκα 54 χρόνια αργότερα από εκείνον. Οπότε είναι λίγο. Ξέρεις. Μου πέφτει λίγο μικρό, που μάτευτε. Έλενα, εσύ σε συνέντευξη που έχουμε κάνει, εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μου έχεις πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το πρότυπο του αρσενικού για να δουν οι σύγχρονοι άντρες πώς φέρονται οι άντρες στην πραγματική. Και με έχει βοηθήσει και στις επιλογές μου πάρα πολύ. Στο γάμο μου ήταν εκεί, στο νοσοκομείο ήταν εκεί. Από πάντα ήταν εκεί. Και έχω ζήσει βέβαια όλες τις μεγάλες σχέσεις, ζηλεύοντας γιατί εγώ δεν είμαι μεγαλύτερη για να είμαι μαζί του. Για να λέμε και την αλήθεια. Τώρα, αυτά βέβαια που τα είπε. Αύριο μπορεί να πει άλλα, μεθαύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Αλλά είναι ο Ζάχος μου, είναι 90 χρονών και εγώ τον αγαπώ. Τι να πει, παιδιά, η Έλενα τώρα, εντάξει, τι όχι, να πει. Όχι, δεν το λέω ούτε για να γελάσουμε, ούτε για να πούμε κάτι. Όχι. Ο κάθε ένας μας χαράζει την πορεία του. Και μου έχει μάθει εκείνος πάνω απ' όλα ότι μέσω του χιούμορ ξεπερνάμε τα πάντα. Τώρα, το τι μπορώ να πω εγώ σε μια κάμερα, με έναν κύριο που μπαίνει μέσα και λέει, ή τα γροφιά μηνύματα που είχε μια άλλη κυρία στην τηλεόραση, ή άλλη κυρία που το έβαλε το θέμα αυτό, χωρίς κάτι τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά σέβομαι και εκτιμώ ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί με την προσωπική μου ζωή από την υποκτήθεμαι. Είναι μέσα στο παιχνίδι κι αυτό. Έλενα, είναι ωραίο που το αντιμετωπίζεις έτσι. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Κοίταξε, εγώ σέβομαι πολύ αυτό που είπες. Δηλαδή, θα μπορούσες να έχεις γίνει έξαλλη τώρα. Από τη στιγμή που δεν ισχύει. Όχι, δεν έχω γίνει έξαλλη. Αλλά κατανοούμε όλοι ότι ήταν λίγο περίεργο όλο αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δική του πορεία. Και ναι, μπορεί βέβαια. Και. Εντάξει, είναι και σε μια ηλικία τώρα που μπορεί λίγο να. Το είδε αλλιώς. Αυτά που άκουσες σήμερα ότι υπάρχουν φωτογραφίες σας, ότι υπάρχουν αποδείξεις, στενοχώρησαν καθόλου. Πού έγιναν όλα αυτά, ρε παιδιά. Να μας τις δείξουν τις φωτογραφίες, ξέρω εγώ. Okay. Να μας τις δείξουν και να μας δείξουν και που μέναμε και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό είπε ότι μένατε μαζί 7 χρόνια. Αλλά δεν θέλω να μπω σε πόλεμο φαντασμάτων. Γιατί εγώ με τον Ζάχο είμαι τα τελευταία 24 χρόνια. Είναι στη ζωή μου. Ξέρει τους γονείς μου, ξέρει τον γονείς μου. Να καταλάβουμε λίγο κάτι. Είναι αυτό. Το καταλάβαμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου, ότι ήταν σε όλους τις στιγμές καλές, άσχημες, δίπλα σου. Πάντα. Εσείς συνεργαστήκατε, είχατε μαζί μια συνεργασία. Πώς έγινε και ήρθατε, ας πούμε, κάνατε παρέα. Δουλεύαμε στο κανάλι 5 μαζί και είχαμε μια εκπομπή. Τα έχω πει αυτά και στο Hello, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχεις πει, αλλά πες τα και εδώ, σ' ακούν περισσότεροι. Ναι. Ναι, δουλεύαμε και στο Δημόσιο Νέων μαζί, που ήταν και παραμένει τη μητέρα μου έως σήμερα. Μάλιστα. Έχω ζήσει πάρα πολλές σχέσεις του με πολύ ωραίες γυναίκες της ελληνικής ομπής και όχι μόνο. Γοητευτικός. Και εν τω μεταξύ τι γίνεται, δεν βγαίνουν και τα χρόνια. Γιατί εγώ είχα και τρεις πολύ μεγάλες σχέσεις στη ζωή μου. Οπότε πραγματικά είμαι 9-11-75 γεννημένη. Δεν είναι λιγάκι, δεν βγαίνουν τα κουτιά που είναι και στο χωριό μου, κατάλαβες τι είστε. Εσύ τον λες Ζαχάκη. Αλλά είναι οκ. Okay. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος πλατωνικός μου έρωτας, οπότε μπορείς να το πεις και έτσι. Ναι, είμαστε μαζί 24 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα.
Πλατωνικά. Πλατωνικά. Εσύ τον λες Ζαχάκη εκείνος... Αν ήταν κάτι άλλο, επειδή κάπως με ξέρετε κάποιοι εκεί μέσα, θα ήμουν η πρώτη που θα το έλεγα. Γιατί θα ήταν και τιμή μου και καμάρι μου. Μα δεν είναι και κακό. Πρόβλημα. Γιατί όχι, δηλαδή. Δεν είχα ένα πρόβλημα. Κοίταξε να δεις. Πολλά ζευγάρια έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Θα μπορούσε και να ίσχυε. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις τώρα. Η καρδιά και πώς τη μεταφράζει ο καθένας στη γοητεία είναι πολύ προσωπικό θέμα. Ιδίως σε σένα που είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Το λέμε να είμαστε μαζί 25 χρόνια. Έλενα, απλώς επειδή Έλενα. Σε ξέρουμε και δεν το είχαμε ποτέ ακούσει, ποτέ, δηλαδή είναι πράγματα που θα είχατε, γι' αυτό και ίσως προκάλεσε εντύπωση. Δεν το είχες ποτέ ακούσει αγάπη μου γιατί δεν ήμουν ποτέ στην τηλεόραση, σε ένα πολύ επιτυχημένο σοου. Δεν είχα ακούσει ποτέ ότι μπορεί να ήσουν μαζί του. Ναι, αυτό όμως επειδή δεν ήμουνα, κατάλαβες. Έλενα, αλλά ξαναλέω, δεν θα διορθώσω το είμαστε μαζί, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί 24 χρόνια. Είμαστε μαζί. Έχετε μιλήσει ήταν δίπλα σήμερα. Μου σε όλες τις στιγμές μου. Έχετε μιλήσει σήμερα, τι σου είπε. Είσαι στα καλά σου, καλέ. Μαζί είμαστε. Α, και τι σου είπε. Πίνουμε, ένα γαλλικό, πίνουμε γαλλικό καφέ. Τώρα είστε μαζί. Τώρα είστε μαζί. Φυσικά. Α, και τι σου είπε. Τα είπε όντως, γιατί τα είπε αυτά. Καλημέρα μας, τον κύριο Χατζηφωτίου. Φυσικά, θα τον τη δώσω. Τα είπε όλα αυτά. Είναι ο Ζάχος, παιδιά. Είναι ο Ζάχος, δεν μπορώ να το πω παραπάνω. Και συγγνώμη για το παιδιά, γιατί να πρέπει στον αέρα να λέω παιδιά, δεν είναι κανένα παιδί. Συγγνώμη. Αλλά είναι ο Ζάχος. Εγώ είμαι η Έλενα, αυτός είναι ο Ζάχος. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να αλλάξει. Τώρα δηλαδή είστε μαζί. Ναι, βέβαια. Θέλεις να δώσεις το τηλέφωνο. Ορίστε. Θέλεις να δώσεις το τηλέφωνο. Τώρα κάτσε να του πω ότι μιλάω μαζί σου όμως. Περίμενε. Να κάνω, βέβαια, είναι η Φέη Σκορδάκη, είμαστε στον αέρα. Θες να τη μιλήσει. Είναι η Φέη Σκορδάκη, είμαστε στον αέρα στον αντένα. Μπορείς να τη μιλήσει. Η Φέη είναι ωραίο κορίτσι ξανθό, ψηλό. Με ξέρει πώς να σου μιλήσει. Δεν θα απολογιστεί, προ Θεού. Μιλάω μια καλημέρα θα πει. Αν μπορεί να μιλήσει, να μιλήσει. Μπορεί. Πώς λένε? Φέι. Τον αγαπώ. Καλημέρα. Είμαι ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Μία καλημέρα. Τι δεν ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μία καλημέρα μόνο θέλαμε να πούμε. Μία καλημέρα. Τι μία καλημέρα, μία καλημέρα να σας πούμε αυτό. Πολλοί είσαστε και εγώ με πολλούς τυφλό δεν μιλάω. Θέλαμε, είμαι η Φέι, η Σκορδά. Και θέλαμε... Η Φέη Σκορδά, ναι. Βεβαίως. Και θέλαμε να πούμε μία καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πώς λένε οι κλασικοί νεοέλληνες οι αγράμματοι. Τιμή μου, τιμή μου. εγώ το εννοώ, τιμή μας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Έλα, Φέη μου. Εντάξει, όλο αυτό είναι του παραλόγου, Εσύ, Έλενα, εσύ τον δεν υπάρχει Ζαχάκη. Τέχνη χωρίς παράλογο, ούτε σκάλι. Εσύ τον λες Ζαχάκη, εκείνος πώς σε λέει? Σπλάχνο. Σπλάχνο. Καλό. Ναι. Αφού μου έχουν πει τα σπλάχνα από χθες λίγο σε κομμωδία, με λέει και σπλάχνο. Προφανώς μιλάμε για μια πολύ ωραία σχέση. Ναι. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Σχέση. Ναι, πάλι στιγμή. Το είπα, παιδιά. Και είσαι τυχερή. Είσαι τυχερή, γιατί είναι και ένας άνθρωπος σημαντικός που μόνο να πάρεις έχεις. Ναι, και αυτό έχει συμβεί. Και είναι η παιδεία, η μόρφωση και οι τρόποι που λείπουν πάρα πολύ. Εμένα με έχει γαλουχίσει και με έχει μεγαλώσει. Και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, είναι δικαίωμά του και να πει ό,τι θέλει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.